Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις απορίες, οτιδήποτε σκέψεις έχετε και θέλετε να τις σχολιάσουμε μαζί και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ σκεφτήκαμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, όπως και εσείς και όλοι μαζί με εσάς, μέσα από τη γραφή προσπαθούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού έχουμε δύο ερωτήσεις διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίες όμως είναι σχετικές και έτσι πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε μαζί. Διαβάζω την πρώτη ερώτηση. Όλοι λένε «Ο Κύριος έρχεται». Παρακαλώ πέστε μου τι να κάνω για να είμαι έτοιμη και να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεύτερον, πώς είστε σίγουρος ότι πρώτα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Ο Κύριος να σας ευλογήσει για το έργο σας. Μία ανώνυμη αδελφή μας. Θεός να είναι μαζί σου, καλή μου. Έχουμε και ένα δεύτερο ερώτημα. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να μου πείτε πότε έρχεται ο Χριστός, ποια είναι η γνώμη σας. Είναι γραμμένο στο Μάρκο Ι' 29 ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Ποια είναι η γενναία αυτή? Πόσα χρόνια διαρκεί μια γενναία, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει? Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ο Θεός μαζί σας. Ένας φίλος σας. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, ανώνυμοι και φίλε, είναι λοιπόν δύο ερωτήματα που ήρθαν με email και έχουν το ίδιο, ας πούμε, περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε λοιπόν μία-μία τις ερωτήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού να βρίσκουμε τι θέλει ο Θεός και τι μας παραγγέλει ο Θεός. Ξεκινάω λοιπόν από την πρώτη ερώτηση. Όλοι λένε ότι ο Κύριος έρχεται. Παρακαλώ πέστε μου τι να κάνω για να είμαι έτοιμη και να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για να είναι έτοιμος ένας άνθρωπος πρέπει να έχει εξουσία του Παιδιού του Θεού. Πρέπει να έχει δεχθεί καταρχάς τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας λέει ότι όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία ο Πατέρας να γίνουν τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να γίνει παιδί του Θεού, να αναγεννηθεί. Όμως να το δούμε ακριβώς πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος όταν τον ρώτησαν μετά το πρώτο κήρυγμα της Πεντηκοστής τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδελφοί και απάντησε: «Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα σου εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρε του και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενναίας». Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές και ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Αυτή λοιπόν είναι, θα λέγαμε, αυτός είναι ο κανόνας
της σωτηρίας των ανθρώπων, όπως τον περιγράφει στη συγκεκριμένη ερώτηση των ανθρώπων που άκουσαν το Λόγο του Θεού ο Απόστολος Πέτρος. Πρώτον, είναι μετανοήσατε. Ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, να εξητήσει από τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να τον αναγεννήσει, καθώς είναι γεγραμμένο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Διαβάζω: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδας ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Να ζητήσει λοιπόν από τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να τον αναγεννήσει. Άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη συγκεκριμένη αναφορά του προς τον Νικόδημο είπε συγκεκριμένα και πεντακάθαρα, θα έλεγα, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς δύναται ο άνθρωπος να γεννηθεί γέρωσον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού, διότι το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα». Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, και ο Πατέρας αναγεννάει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι το Άγιο, εν πνεύματι Αγίο τον άνθρωπο, δηλαδή με το Λόγο και το Πνεύμα το Άγιο, εξίδατος και πνεύματος. Οπότε με την αναγέννηση αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, μεταβάλλεται σε νέο κτίσμα, τα αρχαία παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Κατοικεί μέσα του ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, καθώς είναι γεγραμμένο αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αλλάζει τελείως ο άνθρωπος, μεταβάλλονται οι επιθυμίες σαρκός του, δεν ζητάει πια την αμαρτία, έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αν ήταν μπεκρής, του το κόβει ο Θεός την επιθυμία αυτού του ποτού. Αν ήταν κάπνισε τσιγάρα, του αφαιρεί την επιθυμία με την αναγέννηση. Του αλλάζει εν πάση περιπτώσει επιθυμίες σαρκός από αμαρτωλές σε άγιες. Επίσης του αλλάζει την καρδιά, την ψυχή δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Του αλλάζει την ψυχή του ανθρώπου. Το αλλάζει τις επιθυμίες δηλαδή του ανθρώπου και από επιθυμίες αμαρτωλές έχει επιθυμίες καλές. Έπειτα του καθαρίζει την καρδιά. Δεν έχει πίκρες, δεν έχει παράπονα, δεν έχει μίσος, δεν έχει κακία, δεν έχει ζήλια. Αλλά έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Και του αλλάζει και το πνεύμα, το οποίο του ανθρώπου είναι αλαζονικό, σκληρό. Δεν μπορεί να συγχωρήσει, όπως η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να ζητήσει συγχώρεση, να μετανοήσει. Όταν την αλλάξει ο Θεός, γίνεται απαλή και τρυφερή και μπορεί και να μετανοεί και να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Έτσι λοιπόν του αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου ο Θεός, το κάνει ταπεινό, του δίδει νου Χριστού και εύκολα συγχωρεί όπως και εύκολα μετανοεί. Όταν λοιπόν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, που αναγεννιέται ή άμεσα εν μια στιγμή ή σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, καθώς διαβάζει το Λόγο του Θεού, ακούει το Λόγο του Θεού, προσεύχεται, όταν αναγεννηθεί, τότε η εντολή του Κυρίου μας είναι να βαφτιστεί εν ύδατις στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, όπου εκεί λαμβάνει χώρα ένα μεγάλο θαύμα που είναι συνέπεια της αναγέννησης αλλά και του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα από το 9 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου: «Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον», που τι σημαίνει, «απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός». Και μάλιστα αυτή η περιτομή αχειροποίητος την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος περιτομή του Χριστού.
και πώς γίνεται, λαμβάνει χώρα αυτή η περιτομή του Χριστού, η αχειροποίητος, δια της οποίας απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαφτίσματι, δια το οποίο και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Πώς λοιπόν λαμβάνει χώρα η αναγέννηση και η περιτομή του Χριστού, μετά την αναγέννηση, η περιτομή του Χριστού, όπου απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών, των αμαρτιών ημών, συνταφέντες με το βάφτισμα εν ύδατις άφεση αμαρτιών, το οποίο βεβαίως αποτελεί και εντολή του Κυρίου, ο οποίος μας λέει μετανοείτε, όπως είπαμε και προηγούμενα, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος είπε όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί θα σωθεί. Από και το σύμβολο της πίστεως λέει ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Η σωτηρία λοιπόν είναι συνυφασμένη του ανθρώπου καταρχάς με την αναγέννηση, δηλαδή μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή στο Θεό, να επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Χριστού και να έρθει ο Θεός να κάνει το μεγάλο θαύμα της αναγέννησης, αλλά οριστικοποιείται η σωτηρία του ανθρώπου με το βάφτισμα εν ύδατις στο όνομα του Χριστού, η άφεση αμαρτιών που είναι η περιτομή του Χριστού δια της οποίας απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών ημών. Στη συνέχεια η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να βαφτιστεί έκαστος από εμάς στο όνομα του Διαπνεύματος Αγίου, καθώς είναι η επαγγελία του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, το οποίο είναι απαραίτητο για να λάβει δύναμη ο άνθρωπος του Θεού, ώστε όχι μόνο να θέλει να πράττει το θέλημα του Θεού, αλλά και να μπορεί να πράττει το θέλημα του Θεού. Άλλωστε, αυτό το οποίο εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του χριστιανού, όταν βεβαίως τον γεμίσει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, είναι και αυτό το οποίο δίνει, αυτό το οποίο εργάζεται και αυτό το οποίο δίνει το Πνεύμα στο Άγιο, το Άγιο στον χριστιανό, είναι αυτό που περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ισαΐας ο προφήτης στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, λέγοντας και το Πνεύμα του Κυρίου στο 2 εδάφιο, Ιώτα Αλφα 2, θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν και θα είναι πρώτον Πνεύμα Σοφίας και Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής και Δυνάμεως, Πνεύμα Ευσεβίας και Γνώσεως και φόβου Κυρίου. Άρα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο όταν ο άνθρωπος πληρωθεί δι' αυτού από τον Ιησού Χριστό, είναι του δίνει Πνεύμα Σοφίας ώστε να γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού, Πνεύμα Συνέσεως να ξέρει πώς μπορεί να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, Πνεύμα Βουλής να θέλει να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, Πνεύμα Δυνάμεως να μπορεί να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, Πνεύμα Ευσεβίας να είναι ευσεβής ενώπιον του Κυρίου, Πνεύμα Γνώσεως να γνωρίζει το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού και τέλος φόβου Κυρίου, Πνεύμα Φόβου Κυρίου, ώστε ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να περπατάσει το φόβο του Θεού για να ευαρεστεί τον Θεό. Αφού λοιπόν, επαναλαμβάνω, αναγεννηθεί ο άνθρωπος δια της μετανοίας, εξομολόγησης και της επικλήσεως του ονόματος του Χριστού, οριστικοποιήσει τη σωτηρία του με το βάφτισμα εν ύδατις άφεση αμαρτιών και εξητήσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού να τα γνωρίζει, να το αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να υπάρχει και δύναμη σε αυτόν, ώστε να μπορεί να εκτελεί, να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, τότε η τελευταία προτροπή του Λόγου του Θεού είναι σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διεστραμμένης, δηλαδή αποχωρίστητε, δηλαδή αγιάστητε. Καθώς εγώ είμαι Άγιος και εσείς γίνεστε Άγιοι. Το επόμενο που ζητάει λοιπόν ο Θεός είναι ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος από τον άνθρωπο. Αυτό ζητάει ο Θεός, αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Άρα λοιπόν και ως προς το σώμα πρέπει να είμαστε σε αγιασμό, δηλαδή να μην φοράμε πράγματα, να μην κάνουμε πράγματα, να μην ενεργούμε
έτσι ώστε να, όχι μόνο να μην δοξάζεται ο Θεός, αλλά πολλές φορές και να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Η γυναίκα πρέπει να είναι δεδημένη με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, πρέπει να είναι ειλικρινής, να μην βάφεται, να μην μεταμορφώνεται δηλαδή, για να φαίνεται πιο όμορφη, πιο νέα ή πιο ελκυστική ή πιο ωραία. Πρέπει να είναι όμορφη, αλλά με την ομορφιά που της έχει δώσει ο Θεός και ιδιαιτέρως με την απλότητα του Χριστού. Να μην χάσουμε την απλότητα του Χριστού. Ο Κύριος μας στέλνει ως πρόβατα εν μέσω λύκων, αλλά μας λέει να είμαστε απλοί ως υπεριστερέ και φρόνιμοι ως ιόφης. Και στο σώμα λοιπόν αγιασμός και στην καρδιά αγιασμός. Δηλαδή όπως είπαμε, οι επιθυμίες μας να είναι στα προς την Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και το πνεύμα μας να μην είναι αλαζονικό, να μην είναι σκληρό και αμετανόητο, να το διατηρούμε δηλαδή, καθώς με την αναγέννηση μας μεταμόρφωσε ο Θεός. Και τέλος, και εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχτέντες το λόγο, ευαυτίστησαν, προσετέθησαν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές και ήσαν προσκαρτερούντες, στη διδαχή των Αποστόλων στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Και έμεναν στην Εκκλησία. Έμεναν δηλαδή στη συνάθρηση των παιδιών του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο χριστιανός να είναι έτοιμος, να τον ετοιμάζει ο Θεός, εάν η παρουσία του στην Εκκλησία είναι λυπής, αν είναι μια φορά το μήνα ή μια φορά τη βδομάδα ή κάθε Κυριακή. Οι μαθητές του Χριστού ενέμεναν καθημέραν ομοθυμαδών και καθημέραν εμένοντες, λέει στις πράξεις των Αποστόλων, πάλι στο ίδιο κεφάλαιο και στο 46 εδάφιο, και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών στο ιερό. Έμεναν κάθε μέρα στο Λόγο του Θεού, στη διδαχή των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και είναι τόσο σημαντικό όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε, καθώς λέει η Γραφή στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι πώς λοιπόν διαβάζω από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, γιώτα κεφάλαιο, πώς λοιπόν, 14 εδάφιο, πώς λοιπόν θέλουν συνεπικαλιστεί εκείνο τον οποίο δεν επίστεψαν και πώς θέλουν συμπιστεύσει σε εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν. Και πώς θέλουν σε ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων. Και πώς θέλουν σε κηρύξει αν δεν αποσταλώσει. Καθώς είναι γεγραμμένον πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Άρα η πίστη σας, 16 εδάφιο, αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέγει «Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών». Άρα η πίστη σας είναι εξακοής η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Απαραίτητο λοιπόν είναι ο άνθρωπος του Θεού να ακούει τη διδαχή των Αποστόλων, να παρευρίσκεται κάθε μέρα αν είναι δυνατόν στην Εκκλησία, στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές και κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό η διδαχή των Αποστόλων? Διότι η πίστη μας έρχεται εξ ακοής του Λόγου του Θεού και μάλιστα εκ του κηρύγματος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έδωσε διακονίες στην Εκκλησία. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας, διδασκάλους, διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους 4 και 11 εδάφιο. Και αυτός λοιπόν έδωκε διακονίες, άλλους μεν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, για ποιο λόγο? Για τη διδαχή των Αποστόλων, για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία. Γιατί? Προς καταρτισμόν των Αγίων, για να καταρτιστούν οι Άγιοι, να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, να τους μιλάει ο Θεός με το Λόγο του τον Άγιο, με τη διδαχή των Αποστόλων, με τις διακονίες του Χριστού, γιατί ο Χριστός μιλάει, όχι ο άνθρωπος, με τις διακονίες. Πρώτον λοιπόν για τον καταρτισμό των Αγίων, δεύτερον για το έργο της διακονίας, να εργάζεται ο Θεός μέσα τους το έργο της διακονίας του Χριστού, αλλά και ο ίδιος να γνωρίζει πως πρέπει να εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και στην παρουσία του Θεού. Και τρίτον, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, να οικοδομείται το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Είναι απαραίτητο λοιπόν
να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Δηλαδή να εκκλησιαζόμαστε και μάλιστα τακτικότατα συμμετέχοντες σε όλη την λειτουργία της Εκκλησίας, τουλάχιστον έτσι όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και να μην δημιουργούμε καινούργιες λειτουργίες μέσα στην Εκκλησία, νεωτερικές, ανθρώπινες, που απομακρύνουν την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού. Αλλά αυτά τα τέσσερα λοιπόν περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όμως επιπλέον στην επιστολή προς Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ετοιμασία μας. Λέγει λοιπόν «ταύτα μελέτα», διαβάζω από το δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον, «ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε», 15 εδάφιο, «δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και στη διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάσε». Άρα λοιπόν η επιθυμία του Κυρίου είναι όχι μόνο να μένουμε στην Εκκλησία για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού μαζί με όλο το σώμα του Χριστού, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά και κατηδίαν λέει ο Χριστός ότι είναι απαραίτητο να μελετάμε και να μένουμε για να γίνεται φανερή η προκοπή μας σε όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα αν προσέχουμε τον εαυτό μας στον αγιασμό και την υπακοή μας στην υγιένουσα διδασκαλία, γιατί υπάρχουν και ετεροδιδασκαλίες οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε αδιέξοδα. Υπάρχουν και ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Και υπάρχουν και αιρέσεις και πλάνες που οδηγούν τον άνθρωπο σε αποχωρισμό, σε θάνατο πνευματικό, σε αποχωρισμό από την παρουσία του Θεού, από το σώμα του Χριστού και από τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να μελετάμε, να μελετάμε με σκοπό να μένουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε να μας ευλογεί ο Θεός και η προκοπή μας να είναι φανερή ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Και αν προσέχουμε τον εαυτό μας στον αγιασμό και στην καθαρότητα και στην διδασκαλία, τότε τον εαυτό μας θα σώζουμε, να η απάντηση στην ερώτησή σου, αλλά και αυτούς που μας ακούνε θα σώζουμε. Τι σημαίνει να μελετάμε, τι γίνεται όταν μελετάμε? Αυτό μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο του κεφάλαιο, στην επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Διαβάζω. «Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου, μη μόνον ακροατέ απατούνται σε αυτόν, διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, αυτός ομοιάζει με άνθρωπο, ως της θεωρεί το εαυτούν πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε και ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, αυτός γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού». Άρα λοιπόν ο Θεός μας θέλει, καθώς ακούμε τον Λόγο του Θεού από τις διακονίες που βάζει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου το Λόγο Του και μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρίες πάντα τον πιστεύοντα. Είναι η δύναμη λοιπόν του Θεού που έρχεται μέσα μας, μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, ώστε εμείς να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και μας θέλει να είμαστε λοιπόν όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του λόγου. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ απλό. Μάλλον είναι δύσκολο έως αδύνατον να είμαστε κατά πάντα εκτελεστές του λόγου του Θεού. Αφού είναι ένα παράδειγμα απλό. Οι κύριες εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο ανθρωπίνως. Αλλά ακόμη περισσότερο η πρώτη εντολή του Χριστού, να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πούμε τώρα, βεβαίως ο Θεός γεμίζει την καρδιά μας με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, βεβαίως η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει, βεβαίως αγωνιζόμαστε δια των προσευχών να αυξηθεί η αγάπη μας εις αλλήλους. Αλλά το να αγαπήσουμε τον αδελφό μας σαν τον εαυτό μας είναι κάτι που είναι
για εμάς τους ανθρώπους υπερβολικός και αδύνατον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι μια ουτοπία? Όχι βέβαια. Και πώς έρχεται ο Θεός τώρα και μας οδηγεί στο να είμαστε όχι επιλείς μόνο σαν ακροατές αλλά εκτελεστές του Λόγου? Καθώς εγκύπτουμε και επιμένουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή μελετάμε με σκοπό να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Μελετάμε όμως, όχι διαβάζουμε απλώς ένα βιβλιαράκι. Μελετάμε το Λόγο του Θεού. Εγκύπτουμε, επιμένουμε στο Λόγο του Θεού. Και με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται πια εκτελεστής έργου. Ξέρει τι να κάνει την κάθε στιγμή. Καθώς εγκύπτει, επιμένει στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός του αποκαλύπτει το Λόγο του τον Άγιο. Ξέρει για κάθε στιγμή, για κάθε περίσταση, για κάθε περίπτωση τι πρέπει να κάνει. Και έτσι γίνεται εκτελεστής έργου. Με αποτέλεσμα να θεωρείται από το Θεό, όχι επιλείς μόνο ακροατής, αλλά εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Κατά χάρη. Είναι απαραίτητα λοιπόν αυτά που περιγράψαμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για την σωτηρία μας και για την συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Βεβαίως πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού εκεί μας συμβουλεύει, εκεί μας προτρέπει, αλλά είπα τα βασικά και την αρχή. Πριν όμως προχωρήσω παρακάτω, να αναφερθώ λίγο ακόμη και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους, που λέγει στο ΙΒ κεφάλαιο και το 14 εδάφιο: «Ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου δεις θελειδή των Κύριων, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ, μήπως είναι τις πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως τις δια μία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξέβρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων». Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για τον αγιασμό μας και για την ετοιμασία μας, γιατί ο Χριστός λέει γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Για την ετοιμασία μας είναι πίστης, ελπής και αγάπη. Αυτά τα τρία τώρα μένουν μεγαλύτερα, δι' τούτον η αγάπη, αλλά επιπλέον μας εφιστά την προσοχή και σε ακόμη δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτον, ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων, όσο τουλάχιστον το αφημών. Ειρηνεύεται μετά πάντων των ανθρώπων. Ο χριστιανός είναι ειρηνοποιός, δηλαδή αγωνίζεται για την ειρήνη, όχι ειρηνιστής, αλλά ειρηνοποιός. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών του γίνεται ευλογία και φέρνει ειρήνη. Γιατί ο Θεός του έχει δώσει δια του Ιησού Χριστού τη δική του ειρήνη. Καθώς λέει ο Χριστός, ιδού εγώ την ειρήνη την εμή δίδω εις εσάς, ουχή καθώς δίδει ο κόσμος. Επιπλέον όμως να ζητούμε, να εξητούμε, να αγωνιζόμαστε και για τον αγιασμό, όπως είπαμε προηγούμενα, γιατί χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Πώς όμως? Περιγράφει τρία βασικά βήματα. Πρώτον, παρατηρούντες, μήπως στερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Και στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Να μην στερούμεθα λοιπόν από τη χάρη του Θεού. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Αν θέλεις να έχεις τη χάρη του Θεού, πρέπει να φροντίζεις να είσαι ενδεδειμένος στην ταπεινοφροσύνη που εκδηλώνεται με το να υποτασσόμεθα ο ένας τον άλλον. Υποτάσσεστε εις αλλήλους. Δεν είμαστε ιδιογνώμονες, δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψή μας, εκφράζουμε την άποψή μας, αλλά ταπεινωνόμεθα ο ένας τον άλλον, για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Και τότε η χάρις του Θεού, η σωτήριος, καθώς είναι γεγραμμένο στον Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, διότι εφανερώθη χάρις του Θεού η σωτήριος πάντα στους ανθρώπους, τότε θα φανερωθεί και σε εμάς, θα φανερώνεται και σε εμάς συνεχόμενα, θα ζει, θα υπάρχει χάρις μέσα μας, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Η χάρις λοιπόν του Θεού που κατοικεί μέσα μας θα μας διδάσκει
τα απαραίτητα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πρώτον, να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας. Ο χριστιανός δεν πλησιάζει την ασέβεια, ούτε έχει κοσμικές επιθυμίες. Οι επιθυμίες του είναι άγιες, ευλογημένες στην παρουσία του Θεού. Και να ζήσομεν σοφρόνος, δικαίος και ευσεβώς, και ζει μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα σε αυτή τη γενναία, την πονηρά και τη διαστραμμένη. Σοφρόνος, δηλαδή με φόβο Θεού, γιατί η αρχή σοφίας είναι φόβος Θεού. Με φόβο Θεού και με σοφροσύνη και με σύνεση. Δικαίως, καθώς εξητά τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται, περιγράφεται απόλυτα μέσα στο Λόγο του Θεού. Άρα ο χριστιανός προσπαθεί, όπως είπαμε και προηγούμενα, να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, όχι και όχι επιλύσμων ακροατής. Και τρίτον, ευσεβώς, με ευσέβεια, με καλό σεβασμό προς το Θεό. Όχι με μορφή ευσεβίας, καθώς πολλοί έχουν μορφή ευσεβίας αλλά αρνούνται τη δύναμη αυτής, αλλά με αληθινή ευσέβεια, και η ευσέβεια έχει καλά αποτελέσματα τόσο στη ζωή αυτή όσο και στην αιώνια. Και μάλιστα αγωνίζεται εις την ευσέβεια. Βεβαίως την ευσέβεια μεταυταρκίας. Και τρίτον, προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και στο τέλος ζώντας με προσμονή. Γιατί πότε θα έρθει ο Κύριος? Όταν η νύμφη πιέλθε. Και ο χριστιανός πώς ζει? Προσδοκώντας τον Κύριο, προσκαρτερώντας τον Κύριο, να έρθει στη ζωή του και εν τέλει να έρθει να τον παραλάβει. Αυτά είναι εν γέννη τα αρχικά. Βεβαίως όλος ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, περιγράφουν το πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός, γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Χριστός μας διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου συγκεκριμένες διδαχές. Πρώτον, την υγιένουσα διδασκαλία, για να μην, όπως διαβάσαμε ίσως και προηγούμενα στην επιστολή προς Εφεσίους, καθώς ο Κύριος έδωκε τις διακονίες και λέγει λοιπόν στην επιστολή προς Εφεσίους, για να μας καταρτήσει για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, ώστε να ζούμε αληθεύοντες στην αγάπη. Γιατί τα δύο χαρακτηριστικά του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι αγάπη και αλήθεια. Αληθεύοντες στην αγάπη, ώστε να αυξήσουμε στον Χριστόν κατά πάντα, στον οποίον είναι, ο οποίος είναι η κεφαλή του Χριστού, και να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι, με πάντα άνεμο διδασκαλίας, δια της τελειότητος των ανθρώπων, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε της πλάνης. Μεθοδεύεστε την πλάνη, δηλαδή να είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι στην γένουσα διδασκαλία. Γιατί θα έρθει καιρός όπου οι άνθρωποι, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς Τιμόθεο, που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν για τον εαυτό τους διδασκάλους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Να τους διδάσκουν διδασκαλία σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, και καργαλιζόμενοι την ακοή και να χαίρονται σε αυτά που ακούνε, ώστε από μεν την αλήθεια της αληθείας να αποστρέψουν την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους να εκτραπούνε. Άρα λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μας, μέσα από το Ευαγγέλιο του, ο Κύριος μας διδάσκει την υγιένουσα διδασκαλία πρώτον, μετά την πρακτική στην λειτουργία της Εκκλησίας αλλά και στη ζωή του χριστιανού, και τέλος την νοοτροπία που πρέπει να έχει ο χριστιανός στη ζωή του, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, τα αρχικά είναι όπως τα περιγράψαμε, όμως όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού αυτό κάνει, προτρέπει, διδάσκει, οδηγεί τον άνθρωπο πώς να περπατάει, ώστε να είναι ευάρεστος στο Θεό και έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ερώτηση, έτσι πως θα την βρίσκω εγώ, και των δύο αγαπητών φίλων που μας έστειλαν τις ερωτήσεις τους. Η δεύτερη ερώτηση είναι: πότε έρχεται ο Χριστός, ποια είναι η γνώμη σας? Πότε έρχεται ο Χριστός, είναι κάτι, αγαπητέ φίλε, που
μας λέει ο Κύριος μας ο ίδιος, στο διαβάζω στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει πολύ καθαρά, να το βρούμε. «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γυρνώσκει, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ». Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να σου πει πότε έρχεται ο Χριστός. Την ώρα και την ημέρα. Ούτε οι άγγελοι του ουρανού το ξέρουν, αλλά ούτε και ο Υιός. Όχι ο Θεός, ο μονογενής Υιός του Θεού, αλλά ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος ανεστήθη και είναι Υιός Θεού, αποδεδειγμένος Υιός Θεού εν δυνάμει στον ουρανό. Ούτε και ο Υιός του ανθρώπου το ξέρει. Άρα θα είναι, αν όχι μάταιο, όχι μόνο μάταιο, αλλά και παράβαση, αμαρτία και ανομία, να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την ημέρα και την ώρα που έρχεται ο Χριστός, αλλά ούτε μας επιτρέπεται να κάνουμε και υπολογισμούς του χρόνου, της περίοδου. Δεν μας επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού. Όμως, όπως λες παρακάτω, είναι γεγραμμένο ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή. Το διαβάζω λοιπόν, Ι.Γ. 29. Ούτω και εσείς όταν είδετε, να το διαβάσω από το 28. «Από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτός γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε τα αυτά γενόμενα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως ου γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει». Μιλάει λοιπόν ο Κυριός μας για τις έσχατες ημέρες σε πολλά σημεία της Γραφής και τα σημεία των εσχάτων ημερών, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να διακρίνουμε εάν πράγματι είμαστε στην περίοδο της τελευταίας γενιάς. Τα διάφορα σημεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα από το Λόγο του Θεού και θα τα περιγράψω πολύ σύντομα, είναι οι αρχές των Οδύνων, όπως λέει η Γραφή, όπως λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τα αυτά είναι αρχές Οδύνων και λέγει: «Βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονοματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Όταν δε ακούσετε πολέμους και θύμας πολέμων, μην ταράσεστε διότι πρέπει να γίνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουν γίνει σεισμοί κατά τόπους και θέλουν γίνει πείνα και ταραχέ». Άρα λοιπόν οι έσχατες ημέρες θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινάνε με τις αρχές των Οδύνων, όπου το κύριο χαρακτηριστικό στις αρχές, την περίοδο που ονομάζεται από το Λόγο του Θεού αρχές των Οδύνων, είναι πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το 1912 δηλαδή και το 1940. Έκτοτε δεν υπάρχει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν θα υπάρξει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, παρά μόνο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Οι αρχές Οδύνων λοιπόν θεωρούμε με βεβαιότητα σχετική, ότι περιλαμβάνουν την περίοδο των δύο παγκοσμίων πολέμων, δηλαδή τον τελευταίο αιώνα, από το 1912 και στη συνέχεια το 1940, όπου υπήρξαν και τα επόμενα σημεία, σεισμοί κατά τόπους μεγάλοι, πίνες, ταραχές. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον αναφέρεται και λοιμοί, αρρώστιες δηλαδή, και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρονται και φόβητρα εκ των ουρανών. Αυτά η αλήθεια είναι ότι εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο αιώνα. Και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και πίνες μεγάλες έγιναν και σεισμοί μεγάλοι, γιατί οι σεισμοί πολλαπλασιάζονται και σε συχνότητα και σε δρυμύτητα. Και ξηρασίες και πίνες και αρρώστιες μεγάλες, επιδημίες. Ένα όμως σημαντικό σημείο της περίοδου που ονομάζεται αρχές Οδύνων είναι τα φόβητρα εκ των ουρανών. Πράγματι τα αεροπλάνα, οι πύραυλοι και όλα αυτά τα πολεμικά εν γέννη, και όχι μόνο τα πολεμικά αυτά
εργαλεία στα χέρια των ανθρώπων που είναι στον ουρανό, παρουσιάστηκαν μετά τον πρώτο, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και συνεχώς αυξάνουν στον τελευταίο αυτό αιώνα. Θα λέγαμε λοιπόν με σχετική βεβαιότητα ότι μπαίνουμε πλέον στην περίοδο, έχουμε μπει, έχει εισέλθει η ανθρωπότης στην περίοδο που ονομάζεται το Λόγο του Θεού Αρχές Οδύνες, δηλαδή στους έσχατους καιρούς. Ένα άλλο βασικό σημείο των εσχάτων ημερών είναι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Ήταν για 2.000 χρόνια περίπου, το κράτος του Ισραήλ δεν είχε ελευθερία, δηλαδή οι Ισραηλίτες ήταν διασκορπισμένοι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Και μάλιστα είναι γραμμένο ότι όταν φώναζαν οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, «Άρον, Άρον, στράβρωσον αυτόν», τότε ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του και είπε «Το αίμα αυτού του αθώου στο κεφάλι σας», και είπαν οι Εβραίοι «Το αίμα αυτού σε εμάς και στα τέκνα μας». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό γκρεμίστηκε η Ιερουσαλήμ και εσφαγιάστησαν άντρες, γυναίκες, παιδιά, θυλάζουσες, εγκυμονούσες, μια τρομακτική καταστροφή, και γκρέμισε και διαλύθηκε το λαός Ισραήλ και γκρεμίστηκε η Ιερουσαλήμ, ο ναός, τα πάντα. Ο Θεός όμως είχε υποσχεθεί ότι θα επανέλθει η ελευθερία στον Ισραήλ και θα επαναφέρει το λαό Ισραήλ στη γη του. Αυτό όμως πότε έλαβε χώρα? Όταν ολοκληρώθηκε το αίμα αυτό στα παιδιά τους, μαζί με το όπου επήλθε το ολοκαύτωμα από τον Χίτλερ και τους Ναζί σε όλους τους Ισραηλίτες, λίγο πριν, κάτω από τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Και η έκπληξη μεγάλη είναι που μόνο όσοι μελετούσαν τη γραφή το είχαν προβλέψει, κανείς άλλος δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι είναι δυνατόν ανάμεσα σε έναν τόσο μεγάλο χώρο μουσουλμάνων ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Κορόιδευαν όσοι άκουγαν τους χριστιανούς να λένε ότι επίκειται η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, όμως ό,τι και να λένε οι άνθρωποι θα γίνει αυτό που λέει ο Θεός, και ο Θεός είχε προβλέψει τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Και από εκεί μπαίνουμε στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, θεωρούμε. Μπαίνουμε δηλαδή στο τέλος του τέλους, όπου εμφανίζονται τα άλλα σημεία που λέει ο Λόγος του Θεού, τα οποία είναι πολύ σοβαρά: έκρηξη γνώσης, τεχνολογίας, υπερπόντια διαστημικά ταξίδια, καθώς είναι γραμμένο στο Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους τούτους και σφράγισον το βιβλίο νέος του εσχάτου καιρού, τότε πολύ θέλουση περιτρέχει την γην και γνώση θέλει πληθυνθεί. Άρα μέσα μετά το 1940, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά το 1948 τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, θα τολμούσα να πω, υπάρχει μια έκρηξη γνώσεως που η δική μας γενιά την έχει δει. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω γεννηθεί το 1946 και όταν πήγα σχολείο, την πρώτη δημοτικού, γράφαμε με κοντήλι και πλάκα. Μετά ήρθαν τα στυλό, τα μολύβια, τα μπικ, τα διαρκείας και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα δε στα σχολεία η γνώση είναι εκπληκτική. Όταν πρωτοδούλεψα στη ζωή μου το 1970 περίπου, όλα ήταν χειρόγραφα. Ήμουνα οικονομολόγος, όλα ήταν χειρόγραφα, με το χέρι ακόμη κάναμε προσθέσεις. Σε λίγο ήρθαν οι αριθμομηχανές, σε λίγο ήρθε η μηχανογράφηση, τώρα είναι όλα αυτοματοποιημένα. Έχουμε μπει σε μια τρομακτική έκρηξη γνώσεως. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει μια βαβέλ αυτή τη στιγμή γνώσεως στην ανθρωπότητα. Να πούμε μερικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, τα οποία είναι μοναδικά. Ηλεκτροφωτίσαμε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιώντας τα κοιτάσματα του πετρελαίου, που τα τελευταία αυτά χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν πραγματικά βγει στην επιφάνεια με τρομακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πετύχαμε ακουστική και οπτική επικοινωνία και μάλιστα online, δηλαδή σε δευτερόλεπτα. Την ίδια στιγμή, όχι δευτερόλεπτα, την ίδια στιγμή. Απίστευτα πράγματα. Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας, στη γη, σε μεγάλες ταχύτητες και ακόμη και στον αέρα, αλλά και στο διάστημα. Απίστευτα πράγματα.
Η ιατρική θεράπευσε ασθένειες τρομακτικές, όπως τη λέπρα, τη φυματίωση. Παρ' όλα αυτά, οι επιδημίες συνεχίζονται, αυξάνονται και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται σήμερα πολλές από αυτές. Στα οικονομικά δημιουργήθηκαν τρομακτικές γνώσεις επάνω στο τραπεζικό σύστημα, στο χρηματιστήριο. Αυτά δεν υπήρχαν. Τα τελευταία γενιά έχουν δημιουργηθεί και έχουν αυξηθεί. Ο τρόπος διακυβέρνησης, απόλυτα δημοκρατικό καθεστώς. Ελευθερία στους ανθρώπους. Ακόμη και με το DNA δημιουργήσαμε πρόβατα, ζωντανούς οργανισμούς και ανθρώπους μπορούμε να δημιουργήσουμε. Να συνεχίσω να λέω τα επιτεύγματα, τρομακτικά, έκρηξη γνώσεως και έκρηξη τεχνολογίας. Έκρηξη, μιλάμε για έκρηξη γνώσεως και έκρηξη τεχνολογίας. Όλα αυτά όμως δεν φέρανε ευτυχία στον άνθρωπο. Το πετρέλαιο μολύνει το περιβάλλον. Η τεχνολογία δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι δεν ασχολούνται, δεν ακουνίζουν το μυαλό τους, αλλά τέλος πάντων αυτό να μην το πω δεν είναι απόλυτα έτσι. Αλλά το τραπεζικό σύστημα και το χρηματιστήριο έφερε καταστροφές, κρίσεις. Περίφημο η χρηματοπιστωτική κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια παγκόσμια, η οποία ήταν και η αιτία που δημιουργήθηκε και η δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ημερών. Να μην πούμε όμως σε όλα αυτά. Τα σημεία είναι φοβερά, γιατί είναι και γραμμένο ακόμη ότι καιροί κακοί θα υπάρξουν στην ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι αμαρτωλοί, θα είναι άπιστοι, θα είναι μακριά από το Θεό. Και αυτό το ζούμε. Η ανθρωπότητα πια έχει φτάσει σε απόλυτα διέξοδα. Δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά που ζούμε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά τα διέξοδα είναι περιβαλλοντολογικά, είναι κοινωνικά, είναι διέξοδα ανεργίας. Είναι θρησκευτικά διέξοδα που δημιουργούνται εντάσεις, πόλεμοι, επαναστάσεις, ταραχές, τρομοκρατία, βία, νοθεία. Η γη μολύνεται. Και ποια είναι η αιτία? Η έκρηξη της γνώσεως και της τεχνολογίας. Η γη μολύνεται. Μόλυνση της γης είναι τρομακτική. Να μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες για τη μόλυνση του πλανήτη μας. Ερημοποίηση της γης. Αυξάνεται η έρημος. Αλλάζει η θερμοκρασία, λιώνουν τα παγόβουνα. Αδιέξοδο, δεν υπάρχει ελπίδα στην ανθρωπότητα. Να φτάσουμε δε και στις ανθρώπινες σχέσεις, εκεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Έλλειψη αγάπης, αδιαφορία, μοναξιά, εγκατάλειψη, διαζύγια, αγωνία για το μέλλον, φόβοι, αυτοκτονίες, άνθησης των ψυχοφαρμάκων, γιατί οι άνθρωποι πια έχουν γίνει αρρωσταίνει η ψυχή τους. Τρομακτικές καταστάσεις. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σαν σημεία που μας βεβαιώνουν ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες, τελευταία γενιά. Πολλά σημεία ακόμη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Αλλά να δούμε και τα καλά σημεία, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Το 1910-1906, στην αρχή του αιώνα αυτού, έγινε η μεγάλη επανάσταση που δημιουργήθηκε πάνω στα θρησκευτικά δρώμενα και στα θρησκευτικές καταστάσεις, που δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Παγκόσμιο γεγονός, παγκόσμιο φαινόμενο, ξεκίνησε από μια πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή εκκλησία στην Αζούζα στην Αμερική, που όμως πήρε παγκόσμιες διαστάσεις. Βέβαια όχι μόνο εκεί, και στον Κάυκασο και στην Ιρλανδία και σε άλλα μέρη και στην Ευρώπη, αλλά από την Αζούζα πήρε παγκόσμιες και από την Αμερική παγκόσμιες διαστάσεις. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κίνημα, το παγκόσμιο κίνημα της Πεντηκοστής. Δεν μιλάω για εκκλησία, για δόγμα, αλλά μιλάω για την επανάσταση του Πνεύματος του Αγίου που δημιουργήθηκε την τελευταία γενιά, την περίοδο που άρχιζαν οι Οδύνες και που μέρα με τη μέρα αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται.
χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει τώρα τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, κράτους, τόπου, χρόνου, δόγματος χριστιανικού. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Φοβερό σημείο, γιατί είναι γεγραμμένο εν τεσσεσχάτες ημέρες. Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Σημείο γραμμένο από το Λόγο του Θεού. Και τελικά ένα άλλο σημείο είναι ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε πιστούς και άπιστους. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται πιστοί, χριστιανοί και άθεοι. Ή οποιασδήποτε άλλη θρησκεία. Φοβερός διαχωρισμός. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία αμφιβολία μέσα από τον Λόγο του Θεού και από τα σημεία που ο Λόγος του Θεού μας δίνει ότι ζούμε τις έσχατες ημέρες. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες να διακόψουμε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με τις ωραίες αυτές ερωτήσεις των δύο αγαπητών φίλων μας, ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίοι μας έστειλαν αυτά τα ωραία ερωτήματα και μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για τόσο σοβαρά και σημαντικά ζητήματα. Καθώς λοιπόν ο χρόνος μας πέρασε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.